άπαντες επιποδός. Με αυτή τη γενική γραμμή ετοιμάζονται τα γαλάζια στελέχη για την τριήμερη κάθοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κρήτη στις 18 Ιανουαρίου, όπως επεσήμανε ο Λευτέρης Αυγιανάκης, που βρέθηκε χθες στην εκπομπή Κρήτη σήμερα με την Νικολέτα Σφακιανάκη. Μια παστρατιά και ένα ισχυρό μήνυμα. Από εδώ, από την Κρήτη, ξεκινά η επίθεση, η προσπάθεια για τη λογική, για το αυτονόητο. Όπως ανέφερε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, εκτός από την κοπή πίτας της Νόδε Ηρακλείου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχουν και οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ενδοχώρα της Κρήτης. Επειδή είναι πολλά τα προβλήματα των πολιτών, δεν θα μείνουμε λοιπόν μονάχα στην εκδήλωση της Παρασκευής και στην παρουσία του Προέδρου μας, αλλά την επομένη κιόλα το πρωί, Σάββατο, θα ξεκινήσουμε ένα οδηπορικό, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το οποίο θα είναι νότια, προς τα νότια του νομού μας, προς τη Μεσαρά. Εκεί θα περπατήσει σημείο-σημείο όλη τη Μεσαρά. Θα συναντηθεί με εκπροσώπους των αγροτών, των χτινοτρόφων, των τοπικών φορέων. Θα συναναστραφεί με κόσμο και κοσμάκι που θέλει από τη μια του σφίξει το χέρι και από την άλλη τον κοιτάξει στα μάτια και του πει: έχω αυτά τα ζητήματα. Δώσ' μια απάντηση ή δεσμεύσου για αυτό. Καθαρές κουβέντες. Σε ό,τι αφορά τα αυτοδιοικητικά, ο Λευτέρης Αυγιανάκης απέφυγε να απαντήσει για το αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει ο ίδιος τον εκλεκτό του κόμματος για τη Λότζια, σχολιάζοντας ότι θα γίνουν τα πάντα στον καιρό τους. Είναι βέβαιο ότι γίνονται διεργασίες, το γνωρίζετε. Από εκεί και μετά, πολύ προσεκτικά και με απόλυτο σεβασμό, κρατήστε το αυτό και απευθύνομαι σε όλους τους αυτοδιοικητικούς μέλη της Νέας Δημοκρατίας, όπου και αν έχουν επιλέξει αυτή την ώρα να βρίσκονται, με εντός, εκτός, απομακρυσμένοι, διαγραμμένοι, προβληματισμένοι, απευθυνόμαστε σε όλους και απευθυνόμαστε στην πραγματικότητα, αναζητούμε λύσεις πολύ μετρημένες, πολύ σοβαρές, αγκαλιάζοντας όλα μας τα στελέχη, χωρίς ακρότητες, χωρίς διάθεση να μηδενίσουμε την προσφορά κανένας, ούτε τη δουλειά κανένας. Κληθείς δε να απαντήσει για την προβληματική λειτουργία της γαλάζιας ομάδας της Δύναμης Πολιτών, άφησε να εννοηθεί ότι όποιες κινήσεις θα είναι πολύ προσεκτικές και θα έπονται της επιλογής των προσώπων. Δεν επιθυμούμε ούτε για αστείο να κομματικοποιήσουμε κάθε λογής αυτοδιοικητική μάχη. Σε επίπεδο περιφερειών, η μάχη θα είναι πολιτική. Ισχύει η αρνητική αξιολόγηση προς τον κύριο Λαμπρινό και κατά δεύτερο... Δεν έχει αλλάξει τίποτα.